Λοιπόν, καλώς ήρθατε και καλώς μας βρήκατε. Η αίθουσα ήταν κλεισί, όπως καταλαβαίνετε, κοντά 2 χρόνια για μας και για όλους τους άλλους, υποθέτω, λόγω της πανδημίας. Τώρα που τελείωσε αυτή η ιστορία, ξαναβρεθήκαμε σε αυτή την αίθουσα γνώριμη για πολλούς. Λοιπόν, σήμερα έχουμε σκοπό, εμείς οι τρεις που μας βλέπετε εδώ πάνω, να σας πούμε, και μετά θα πείτε εσείς, αρχικά θα σας πούμε εμείς μερικά πράγματα για την πολιτική πρωτοβουλία και για το θέμα βασικά για το οποίο έχουμε μαζευτεί εδώ σήμερα, που είναι το θέμα η Ελλάδα σήμερα, η παρακμή και οι προοπτικές ανάσχεσης. Που σημαίνει ότι θα κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή αυτό και με αφορμό αυτό θα σας πούμε και εμείς για την, πώς το βλέπουμε και πώς το βλέπει η πολιτική πρωτοβουλία και εν πάση περιπτώσει και γιατί η πολιτική πρωτοβουλία. Μετά από εμάς τους τρεις που δεν θα κάνουμε μακροσκελείς εισηγήσεις, θα πάρει το λόγο όποιος θέλει από τους παρευρισκόμενους και παρευρισκόμενες, με την παράκληση βέβαια να είναι μέσα στο θέμα. Σήμερα το θέμα μας είναι η παραγμή της χώρας και οι προοπτικές ανάσχεσης της. Λοιπόν, άρα εκεί γύρω θα περιστραφούμε. Το θέμα είναι τεράστιο, το γνωρίζετε. Η συγκυρία δεν είναι πολύ ευχάριστη, θα τα πούμε όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει όμως εμείς θεωρούμε ότι αξίζει τον κόπο πούμε μερικά πράγματα και μετά από αυτά που θα πούμε αξίζει τον κόπο και να κάνουμε μερικά. Λοιπόν, θα μιλήσει πρώτα ο Κωνσταντίνος Μπλάθρας και θα ακολουθήσουμε οι υπόλοιποι. Καλώς ήρθατε, καθίστε, ξεκινάμε. Κωνσταντίνε, έχεις τον λόγο. Θα σηκωθώ όρθιος. Σίγουρα όρθιος. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Είναι λίγο αμήχανη η στιγμή, όντως. Είμαστε στις 9 του μηνός Ιουνίου 2022. Από την ημερομηνία μην κρατήσετε το 9, ο μήνας έχει 9. Ας κρατήσουμε το 22. Γιατί είμαστε 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Τη μεγαλύτερη καταστροφή που υπέστη ο Ελληνισμός στην ιστορία του, δεν μιλάμε για την Ελλάδα ως κράτος, μιλάμε για τον Ελληνισμό. Μπορεί να ακούγεται πολύ βαριά η κουβέντα αυτή, αλλά αν το ψάξετε λιγάκι θα δείτε ότι είναι πραγματικό αυτό, ότι το 1922 ο Ελληνισμός υπέστη τη μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία του, από την εποχή του Ομήρου μέχρι τη σήμερα. Και θα έλεγε κανείς ότι η σημερινή Ελλάδα ταλανίζεται από αυτή την ήττα ακόμα. Και για λόγους που δεν έχουν να κάνουν μόνο με αυτή την ήττα, με αυτήν την καταρχήν την ήττα, αλλά και για λόγους εσωτερικής ομοψυχίας. Γιατί τα 200 χρόνια από την Επανάσταση ακόμα μας βρίσκουν σε μια αμφιθυμία. Τι είμαστε, τι γυρεύουμε σε αυτόν τον κόσμο, τι πρέπει να φτιάξουμε, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την πατρίδα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σημερινή Ελλάδα πια του 2022 ταλαντεύεται ανάμεσα στο 22, στο 1922 και στο 1940. Δηλαδή ανάμεσα στη μεγάλη καταστροφή και στη μεγάλη ανάταση. Γιατί το 1940 ήταν μια μεγάλη ανάταση και δεν λέω το 1821, αλλά εν πάση περιπτώσει το 1940 ήταν μια συνέχεια του 1921 ή μια εκδίκηση, αν θέλετε, του 1921. Η σημερινή λοιπόν Ελλάδα ταλαντεύεται ανάμεσα στην καταστροφή και στην ανάταση. Ανάμεσα στο 1921, αν θέλετε, στο 1821 και στις πτωχεύσεις του 1893, του 2010, αν και εντωμεταξύ μεσολαβούν καμιά δεκαριά ακόμα, οι οποίες πτωχεύσεις δεν ήταν απλώς οικονομικές, αλλά
όλες οι πτωχεύσεις μας έφερναν ένα σκαλοπάτι πιο κάτω από αυτό που είχαμε πριν κατακτήσει. Νομίζω δεν θα πω κάτι καινούριο αν σας πω ότι αυτό που ξεκίνησαν οι παππούδες μας, οι προπαππούδες μας μάλλον, στα 1821, δεν ολοκληρώθηκε. Δεν ολοκληρώθηκε ούτε το 1920 με τον ελληνικό στρατό στη Μικρά Ασία, γιατί η κατάληξη είναι γνωστή, το τέλος πάντα έχει αξία, όπως έλεγε και όλων. Και δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. Το αίτημα λοιπόν του 1821 για να πάμε σε εκείνη την ημερομηνία, την οριακή, ήταν αφενός με η εθνική αποκατάσταση, δηλαδή ότι επιτέλους θέλουμε να ζήσουμε ελεύθεροι χωρίς να έχουμε στο κεφάλι μας κανέναν τύρανο και πολύ περισσότερο να έχουμε στο κεφάλι μας τους Τούρκους, τους Οθωμανούς, αφενός. Και αφετέρου το όραμα ήταν να χτίσουμε μια πατρίδα που να μας αξίζει. Μια πατρίδα που να απηχεί την παλιά ιστορία. Ξέρετε ότι αυτό που χλεβάζουν πολλοί από τους διανόμενους σήμερα, δηλαδή αυτό που κράτησε ζωντανούς τους Έλληνες στην Δημοκρατία, ο μύθος του Μεγαλέξανδρου, αλλά και ο Βυζαντινισμός, όπως θα τον έλεγε ο Καβάφης, δηλαδή η νοσταλγία του Βυζαντίου, της Κωνσταντινούπολης, δεν είναι απλώς μια ιστορική νοσταλγία. Είναι και ένα όραμα για το μέλλον. Και δείτε πώς. Γιατί αφενός μεν η Αλεξανδρινή εποχή ήταν μια νέα εποχή για την ανθρωπότητα, μια εποχή πολιτισμού. Πόσο και αν οι κατακτήσεις βέβαια έγιναν όπως έγιναν από τον Αλέξανδρο, αλλά αυτό που ακολούθησε όμως ήταν μια εποχή πολιτισμού και με την κυριολεξία της λέξεως, διότι αυτό που οι Έλληνες έκαναν στην Ανατολή ήταν ότι ίδρυαν πόλεις. Η σύγκριση με άλλους είναι φανερή. Η πόλη ιδρύει τον πολιτισμό, ιδρύει και την πολιτική. Αφετέρου όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσα από το όραμα, μέσα από το ζωντανό θρύο του Μεγαλέξανδρου υπήρχε πάντοτε και ο θρύλος της Κωνσταντινούπολης. Γιατί όμως, απλώς και μόνο ήταν ένα όνειρο ας πούμε αποκατάστασης εθνικής σοβινισμού, θα το λέγαμε σήμερα, δηλαδή ότι εμείς οι Έλληνες να επανέλθουμε στην παλιά μας δόξα, νομίζω πως δεν ήταν αυτό μόνο. Η νοσταλγία, η ανάμνηση αυτού του παρελθόντος είχε να κάνει κυρίως, κατά τη δική μου γνώμη, κυρίως με τις εποχές της ακμής. Και τις εποχές της ακμής τι είχαμε στο Βυζάντιο? Είχαμε κράτος δικαίου, δηλαδή μια πολιτεία όπου ο νόμος ορίζει τα της πολιτείας και όχι κάποιος ισχυρός ή κάποιος δυνάστης. Είχαμε κράτος πρόνοια, σας κάνει εντύπωση, αλλά έτσι είναι όμως, γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας υπήρξε τόσο εκτεταμένη πρόνοια για τους αναξιοπαθούντες, για τους άτυχους εντός εισαγωγικών της ζωής. Και το τρίτο, είχαμε μια κοινωνία η οποία είχε ένα όραμα, ας το πούμε με τους σημερινούς όρους μεταφυσικό, ένα όραμα έξω από τον εαυτό της, μια αναφορά έξω από τον εαυτό της. Μια κοινωνία η οποία αναζητούσε, όπως και οι αρχαίοι μας πρόγονοι, που ξεχνάμε καμιά φορά, αναζητούσε την αρετή, αναζητούσε τη σωτηρία με τα λόγια της χριστιανικής ομολογίας. Αναζητούσε τη σωτηρία του ανθρώπου, το ολόκληρον του ανθρώπου δηλαδή. Το ολόκληρον του ανθρώπου. Αυτή λοιπόν η νοσταλγία, η οποία τόσο πολύ κλεβάζεται από πολλούς σήμερα, ως μεγάλη ιδέα, ως επιστροφή κτλ. Το παρελθόν, ότι είμαστε κολλημένοι ας πούμε με το παρελθόν κτλ. Όσο και σας ακούγεται το παράξενο, αυτή η νοσταλγία στην πραγματικότητα είναι μια νοσταλγία του μέλλοντος. Γιατί αυτά όλα που σας είπα τώρα είναι πράγματα που δεν έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί. Το όραμα λοιπόν για να επανέλθουν των αγωνιστών του 21 ήταν αφενός μεν το προφανές η εθνική αποκατάσταση. Αφετέρου, το να φτιαχτεί μια πολιτεία η οποία να είναι αντάξια αυτών των οραμάτων, αντάξια να θέλετε αυτής της ιστορίας. Το τι έγινε μέχρι σήμερα το ξέρουμε.
Θα μου πείτε γιατί πήγες τόσο μακριά, για να μιλήσουμε για την Ελλάδα του 2022 και για την παρακμή. Γιατί καμιά φορά χρειάζεται κανείς να σταθεί μακρύτερα για να έχει μια πλήρη έποψη του τοπίου, να δει πανοραμικά την πραγματικότητα. Αν έρθουμε λοιπόν σήμερα, σας είπα προηγουμένως ότι ταλαντευόμαστε ανάμεσα στις ανατάσεις και στις σίτες, ανάμεσα ας πούμε στο 40 και στην αντίσταση και στον εμφύλιο, ανάμεσα σε μια ακμή που πληρωμένων των αναλογιών υπήρξε, μια βιομηχανική και οικονομική ακμή τα χρόνια του Μεσοπολέμου, βοηθού των προσφύγων και τα λοιπά και όλων των καταστάσεων αυτών, και ανάμεσα στη χρεοκοπία. Σήμερα έχουμε μάθει να ζούμε πια στη χρεοκοπία, γιατί από το 2010 και μετά ξέρω ότι κάποιοι, τότε τουλάχιστον, σήμερα πολύ λιγότερο το λένε, το 2010 δηλαδή, θεώρησαν ότι αυτό ήταν μια δίκαιη πράξη και ότι, εν πάση περιπτώσει, καλό θα κάνουμε να φέρουμε κάποιους Ευρωπαίους να βάλουν μια τάξη στα οικονομικά μας. Ο κόσμος δεν είναι. Αυτό είναι μια αφελή σκέψη και ο κόσμος φυσικά δεν είναι αφελής, ούτε η ιστορία είναι αφελής. Είδαμε τι έγινε μετά το 2010. Αλλά αυτό που ορίζει όμως το παρακμή μας σήμερα δεν είναι μόνο η οικονομική κατάρρευση. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό που λέμε ελληνική οικονομία, στην πραγματικότητα είναι ένας εφημισμός. Δεν υφίσταται. Η οικονομία θα πει ο άνθρωπος που εργάζεται καταρχάς να απολαμβάνει τον κόπο της εργασίας του. Μου έλεγε προχτές η αδερφή μου, η οποία εργάζεται στο σούπερ μάρκετ, ότι έχουν σταματήσει πια να προσλαμβάνουν υπαλλήλους, ούτε καν εξάωρο. Προσλαμβάνουν λοιπόν υπαλλήλους τετραώρο. Αυτές είναι οι εργασίες που προσφέρονται σήμερα στους νέους ανθρώπους. Ή καρσόνια, όπως ξέρετε. Εδώ κάτω είναι όλοι οι νέοι άνθρωποι δουλεύουν καρσόνια. Πόσο νομίζετε ότι είναι οι αποδοχές ενός ανθρώπου που θα πάει να δουλέψει σε ένα σούπερ μάρκετ σήμερα? Γύρω στα 300-350 ευρώ. Αν εσείς σε αυτό το θεωρείτε οικονομία, αν αυτό το θεωρείτε οικονομική δραστηριότητα ή οικονομική πραγματικότητα, μάλλον είσαστε πάρα πολύ ολιγαρκείς. Και μάλιστα με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα, λογαριασμοί και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε σήμερα, η ελληνική οικονομία είναι ένας εφημισμός. Αλλά δεν είναι μόνο το θέμα της οικονομίας. Η οικονομία παράγεται από την πολιτική. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα οικονομία, ούτε επιστήμη της οικονομίας. Αποδείχθηκε όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε σε αυτό το ζυγό των οικονομολόγων. Η οικονομία είναι μια στατιστική. Είναι ένα μέτρημα της ημέρας, είναι ένα ταμείο. Δεν λέει τίποτα αυτό. Στην πραγματικότητα υπάρχει πολιτική οικονομία. Ή για να πάμε στον ελληνικό όρο, η οικονομία είναι η διανομή του οίκου, η διαχείριση του οίκου. Δεν είναι απλώς ότι βγάζουμε χρήματα ή δίνουμε χρήματα, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι μόνο το οικονομικό λοιπόν κομμάτι που πάσχει. Είναι κυρίως το πολιτικό. Πολλοί οι λόγοι. Θα μας έπαιρνε πραγματικά πολλές ώρες να τις κουβεντιάσουμε. Από την Επανάσταση ακόμα ξεκινάει το κακό. Γιατί τα καλά και τα κακά συντονιζόνται εδώ. Αλλά για την σημερινή μας πραγματικότητα, ξέρουμε όλοι ότι ευθύνονται πολλοί παράγοντες για αυτή την πολιτική παρακμή. Η οικονομική εξάρτηση είναι ένας παράγοντας. Η κοινωνική και πολιτική εξάρτηση είναι ο κυριότερος παράγοντας. Η χώρα ανήκει σε διεθνείς συμμαχίες ή συμμαχίες εντός εισαγωγικών, γιατί μια μικρή χώρα, τι συμμαχία μπορεί να κάνει ένα περίπτερο με μια πολυεθνική, ας πούμε. Μια μικρή χώρα είναι αναγκασμένη, λοιπόν, να βρίσκεται μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Υπάρχει αυτή η οικονομική υποτέλεια, υπάρχει η πολιτική υποτέλεια, αλλά το κυριότερο είναι ότι υπάρχει η ψυχική υποτέλεια. Αυτό δηλαδή, το ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον εαυτό μας έξω από αυτή την υποτέλεια. Και εδώ θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Για να μην πέρα το λόγο όμως, τι είναι το επίγον σήμερα?
κατά τη δική μας γνώμη το επίγον σήμερα είναι, αφενός, η ανάταξη, η επιστροφή της πολιτικής, να το πω έτσι, η επιστροφή της πολιτικής. Και πολιτική, επειδή είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, ελεύθερα όντα, σημαίνει επιλογή. Πολιτική δεν είναι οι συνεπαγωγές των οικονομολόγων, ότι αυτό πρέπει να γίνει, διότι αυτό είναι το μόνο που μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στη ζωή, το ξέρουμε πολύ καλά. Πολιτική είναι η επιλογή. Αν δεν μπορείς να επιλέξεις, αν δεν μπορείς να δώσεις το βάρος εκεί που θες εσύ να δώσεις το βάρος, δεν υπάρχει πολιτική. Το βάρος είναι να βλέπουμε που πέφτει. Όλη αυτή η πραγματικότητα κατέληξε σχεδόν όλος ο δημόσιος πλούτος να περιέλθει στα χέρια των ξένων και όσος έχει απομείνει στη χώρα να περιέλθει στα χέρια των πολύ ολίγων, όχι απλώς ολίγων, των πάρα πολύ ολίγων. Αυτό δεν είναι οικονομική διαχείριση, δεν είναι οικονομία όπως λέγαμε πριν, δεν είναι διανομή. Γιατί η οικονομία σημαίνει διανομή. Μοιράζονται δηλαδή το καρβέλι που κάθε μέρα παράγεται στη χώρα αναλόγως στον κόσμο. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν είναι η επιστροφή της πολιτικής. Αυτό που χρειαζόμαστε επίσης είναι η επιστροφή της οικονομίας. Δύο. Δεν είναι βαριά βιομηχανία μας ο τουρισμός. Ο τουρισμός για καμία χώρα ποτέ στον κόσμο δεν υπήρξε βαριά βιομηχανία. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, ένας ωραίος μύθος, ο οποίος καλλιεργείται εδώ για να μας μετατρέψει τελικά όλους σε γκαρσόνια. Σε ένα σχέδιο μέσα στη διεθνή κατανομή της παραγωγής, ότι η Ελλάδα, επειδή είναι μια όμορφη χώρα και επειδή εμείς θέλουμε να πηγαίνουμε εκεί διακοπές, οι Έλληνες θα γίνουν γκαρσόνια. Ο τουρισμός δεν είναι βαριά βιομηχανία. Ο τουρισμός είναι παροχή υπηρεσιών. Ο τουρισμός είναι με τον τρόπο που πάει να εξελιχθεί, που γίνεται σήμερα και που πάει να εξελιχθεί στο μέλλον, το καζίνο, στο ελληνικό και όλες αυτές τις επενδύσεις εντός εισαγωγικών, στην πραγματικότητα είναι μια καταστροφή της οικονομίας. Και γιατί, ρωτήστε έναν ξενοδόχο, από τα χρήματα που θα εισπράξει για ένα δωμάτιο, ας πούμε, θα νοικιάσει, τι θα πάρει αυτός, τι θα πάρει το κράτος και τι θα πάρει η Ολλανδική ή η Βελγική εταιρεία που έχει κλείσει το δωμάτιο για χάρη του τουρίστα. Σε πολλές περιπτώσεις η εταιρεία αυτή παίρνει περισσότερα και από το κράτος. Από την ελληνική φορολογία που είναι ήδη πάρα πολύ μεγάλη. Ο τουρισμός λοιπόν δεν είναι βαριά βιομηχανία. Ο τουρισμός είναι μια ενίσχυση της οικονομίας φυσικά. Δεν μπορεί να μην υπάρξει στην Ελλάδα ο τουρισμός. Έβλεπα προχθές μια κομική πραγματικά φωτογραφία. Κάποιος διάσημος φωτογραφιζόταν στην Ακρόπολη και το σχόλιο από κάτω ήταν διαφήμιση για τον τουρισμό μας. Αν η Ακρόπολη χρειαζόταν τη διαφήμιση κάποιου διασήμου, νομίζω, καταλαβαίνετε πού έχουν φτάσει. Η οικονομία είναι κυρίως παραγωγή. Είμαστε παραγωγή. Σε όλη μας την ιστορία υπήρξαμε παραγωγή. Παραγωγή και έβδομη. Δεν μιλάω μόνο για την αγροτική παραγωγή που είναι το προφανές και η οποία έχει εγκαταληφθεί. Το μόνο κομμάτι της ελληνικής γης το οποίο είναι πλήρως καλλιεργημένο και εκμεταλλευμένο θα σας φανεί πάρα πολύ παράδοξο και παράξενο είναι το αγιώδη. Το μόνο. Οπουδήποτε κι αλλού αν ταξιδέψετε στην Ελλάδα, τα 2/3 της Ελλάδας είναι χέρσα. Είναι χέρσα. Παραγωγή λοιπόν. Όχι μόνο η αγροτική παραγωγή. Η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει κάλλιστα με τις σημερινές συνθήκες, αλλά και με τα νέα παιδιά που υπάρχουν, με τα μυαλά που υπάρχουν, που τα βλέπουμε κάθε μέρα, που μεταναστεύουν στα τέσσερα πέρατα της οικουμένης για να βγάλουν ένα κομμάτι ψωμί, γιατί βεβαίως με 350 ευρώ δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος. Ο ίδιος, όχι η οικογένειά του, έτσι. Η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, μια ιδέα είναι αυτή, θα μπορούσε να γίνει πραγματικά ένας παράδεισος της νέας τεχνολογίας. Δηλαδή των υπολογιστών και των... Γιατί αυτού του είδους η βιομηχανία δεν εξαρτάται από τις μεγάλες επενδύσεις που χρειαζόντουσαν στη δεκαετία του 50 για να γίνει μια αυτοκινητοβιομηχανία, για παράδειγμα, ή μια βιομηχανία λιπασμάτων. Οι εταιρείες αυτές δουλεύουν με μια λογική δικτύου και είναι πάρα πολύ εύκολο ακόμα και
να μετατραπεί η γνώριμη μας οικοτεχνία σε μια πραγματικά ακμάζουσα οικονομικά δραστηριότητα. Παραγωγή προγραμμάτων στους υπολογιστές κτλ. Λέω ένα παράδειγμα. Άλλο θέμα. Πώς είναι δυνατόν να υπάρξει σωστή, να υπάρξει κατανομή και οικονομία με περισσότερους από τους μισούς Έλληνες συγκεντρωμένους στην Αθήνα. Έχει ρημάξει. Αν έχετε τη συνήθεια, ο τόπος έχει ρημάξει, αν έχετε τη συνήθεια να πηγαίνετε στην επαρχία, όχι τους καλοκαιρινούς μήνες τον Αύγουστο, ας πούμε, αλλά άλλες εποχές, έχουν ρημάξει όλα και τα νησιά ακόμα, τα οποία πλημμυρίζουν το καλοκαίρι από κόσμο. Αν πάει κανείς, ας πούμε, στη Σαντορίνη το Φλεβάρι, το πιάνει η ψυχή του. Είναι μια πραγματική μια. Σε τόπους που κάποτε είχαν πολύ μεγάλη ζωντάνια. Να σας πω μόνο ένα πράγμα, ότι στα χρόνια της Επανάστασης, στην Ίδρα, ζούσαν 20.000 άνθρωποι. Τι είναι η Ίδρα, ένα ξερό νησί, δεν έχει τίποτα. Έτσι. Για να μην πούμε για τα άλλα μέρη, στην Πελοπόννησο ή στη Στερεά Ελλάδα, στη Θεσσαλία κλπ. Χωρίς λοιπόν μια πραγματική πολιτική αποκέντρωσης που θα δώσει ευκαιρίες, όχι τουριστικές, αλλά ευκαιρίες παραγωγικές σε ανθρώπους να εργαστούν έξω από την Αθήνα, δεν μπορεί να υπάρξει ανάταξη αυτής της πραγματικότητας. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάρα πολλά τέτοια, ας πούμε, παραδείγματα πρακτικά. Εμείς βέβαια δεν είμαστε κατάλληλοι για να εκπονήσουμε ένα σχέδιο πλήρες σε όλη αυτή την, εμείς προσωπικά, άλλοι άνθρωποι από εδώ είναι σίγουρα, για αυτή την πραγματικότητα. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι επιτέλους κάπου όλοι αυτοί, κάπου πρέπει να πει μια τελεία σε αυτό που λέγεται παρακμή. Και μια τελεία και σε αυτά που λέω και εγώ βέβαια. Κάπου πρέπει να πει μια τελεία. Και για να επανέλθουμε σε μια πορεία, να το πω, ανάταξης ή ανάτασης, χρειαζόμαστε, όπως είπα προηγουμένως, την επιστροφή της πολιτικής. Την επιστροφή των επιλογών. Και για να γίνουν επιλογές πρέπει να τις κουβεντιάσουμε τις επιλογές. Άρα πρέπει να υπάρχει δημοκρατία. Πώς να γίνει. Δεν γίνεται αλλιώς. Η πόλη δεν μπορεί να διοικηθεί αλλιώς. Αυτός είναι λοιπόν ο δικός μας ο καημός και ελπίζουμε ότι κατά μία μικρή, ας το πούμε, κατά ένα μικρό μέρος θα συναντήσει πιθανόν και τον καημό κάποιον από εσάς. Αν δώσει ο Θεός και γίνουμε καμπόση, τότε το πράγμα μπορεί να έχει πραγματικά μία πορεία, ας πούμε, καλύτερη. Γιατί χρειαζόμαστε πραγματικά σήμερα μια πραγματική πολιτική αντιπολίτευση. Το βλέπετε ότι όλο το πολιτικό φάσμα σχεδόν κινείται σε ένα πολιτικό αφήγημα, το οποίο είναι καταστροφικό, έχει οδηγήσει τη χώρα στην καταστροφή. Διάβασα τώρα σήμερα ότι υπάρχει, λέει, αύξηση του ΑΕΠ. Αυτό είναι το δεύτερο ανέκδοτο μετά την ελληνική οικονομία. Δεν είναι λογιστήριο η οικονομία. Η οικονομία, κοιμηθείτε στον δρόμο να δείτε ποια άξιση το ΑΕΠ. Ο κόσμος αναστενάζει πραγματικά από το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται λοιπόν η χώρα μια αντιπολίτευση. Δεν θα επεκταθώ στα άλλα, στα μεγάλα θέματα, δηλαδή στα, ίσως θα αναφερθούν εδώ οι φίλοι, στα ελληνοτουρκικά, στο τι μαγειρεύεται στο Αιγαίο. Δεν θέλω να σας τρομάξω. Θα τα πούμε άλλη φορά αυτά. Η χώρα λοιπόν, χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή επιγόντως την επιστροφή της πολιτικής. Η χώρα χρειάζεται επιγόντως μια αντιπολίτευση. Ανθρώπους που να μπορούν να αρθρώσουν ένα λόγο διαφορετικό από τον κυρίαρχο λόγο όλων των κομμάτων. Κακά τα ψέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Δεν το λέω, ας πούμε, απαξιωτικά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποια είναι η διαφορά σήμερα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα πολιτικά? Ούτε μία. Ψάξτε να δείτε μια διαφορά. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Ούτε στα εθνικά θέματα, ούτε στην οικονομία, ούτε στην εξάρτηση από τις Βρυξέλλες, ούτε στην εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Ο Τσίπρας είναι που έφερε τους Αμερικάνους στην Αλεξανδρούπολη και όχι ο Μητσοτάκης. Το θυμίζω αυτό για να
Μην παρεξηγούμεθα. Η χώρα λοιπόν χρειάζεται μια αντιπολίτευση. Τώρα ποιοι είμαστε εμείς? Εμείς είμαστε, μιλούσαμε με ένα φίλο το μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και λέει, επιτέλους λέει, γιατί βάζετε τα ονόματά σας πρώτα το επίθετο και μετά το όνομα. Πρώτον, για να δείξουμε την αλφαβητική σειρά, έτσι, Μπλάθρας, Παντούλας, Παπαγιαννόπουλος. Δεύτερον, λέει, με αυτό λέει, μόνο οι φατέροι το κάνουν. Δεύτερον, ακριβώς αυτό. Εμείς έχουμε άλλες δουλειές να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει. Δεν είμαστε επαγγελματίες της πολιτικής, δεν είναι η πολιτική το επάγγελμά μας. Ούτε έχουμε μια τέτοια φιλοδοξία να γίνουμε πολιτικοί, να γίνουμε, ας πούμε, επαγγελματίες πολιτικής. Αλλά ως φαντάρι, ας το πούμε, αυτής της πραγματικότητας, επιστρατευθήκαμε, εκόντες άκοντες, ίσως κάποιοι, για να πούμε δύο πράγματα, με την ελπίδα ότι θα συναντήσουμε και άλλους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο επιστρατευμένους, που δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί, και έτσι να δημιουργήσουμε μια, ας το πούμε, να δημιουργήσουμε κάποιες προϋποθέσεις για να υπάρξει αυτή η επιστροφή της πολιτικής που σας είπα και για να οικοδομηθεί επιτέλους στον τόπο μια πραγματική αντιπολίτευση. Ένας διαφορετικός λόγος από την κυρία που σήμερα πολιτικό που μας έχει οδηγήσει στην καταστροφή, πανηγυρίζει γι' αυτό και εξακολουθεί την ίδια πορεία η οποία είναι εξίσου καταστροφική. Ελπίζω να μην σας πω έτσι. Ευχαριστούμε. Και όπως πολύ σωστά είπε ο Κωνσταντίνος, επειδή πάμε, πώς το λένε, αλφαβητικά, ο λόγος είναι στον αγαπητό Θεόδωρο Παντούλα. Γεια σας. Εγώ θα είμαι πιο σύντομος για τον Κωνσταντίνο. Πιο δυνατά. Θα σας παρακαλούσα, όσοι δεν το έχετε κάνει, να διαβάσετε αυτό το κείμενο. Γιατί έχουμε ένα κείμενο, ένα σημαντικό κείμενο διακηρυκτικού χαρακτήρα και θεωρώ ότι αυτό το κείμενο είναι σημαντικό, όχι επειδή το προτείνουμε εμείς, αλλά καταρχήν γιατί δεν μετέρχεται τη φθηνή ή φθηνιάρικη ιδιόλεκτο της κομματοκρατίας και πηγαίνει πέρα, αν θέλετε, από αυτά που λέει, γιατί προσανατολίζει τη δική μας πολιτική στόχευση, τη στόχευση δηλαδή της πολιτικής πρωτοβουλίας, πέραν της μικροπολιτικής, σε κάποιες εμπνευσμένες στοχεύσεις, στις οποίες αναφέρθηκε ακροθυγός και ο Μπλάθρας. Νομίζω ότι στις γενικότερες διαπιστώσεις για την κατάσταση δεν θα έχουμε διαφωνίες μεταξύ μας. Δηλαδή ζούμε υπό επιτρόπευση, το εθνικό κράτος ή υποχωρεί ή καταραίει, η λιτότητα γίνεται η νέα κανονικότητα και η εξαθλίωση περιέρχεται στη δικαιοδοσία των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και τέλος, όσοι δημοκρατία μας έχει απομείνει, αντικαθίσταται από τον ολοκληρωτισμό του δικαιωματισμού. Όλοι μας ομολογούμε ή ψυχανεμιζόμαστε αυτά τα προβλήματα, αλλά έχω την αίσθηση ότι στην αντιμετώπιση τους είναι που δεν ομονοούμε. Άλλος είναι εδώ, άλλος εκεί και όλοι κάπου παραπέρα. Δεν κάνουμε χωριό δηλαδή μεταξύ μας, όχι επειδή τα λίγα σπίτια κάνουν κακό χωριό, αλλά επειδή κάθε σπίτι θεωρεί τη δική του αυλή άξια προτεραιότητας και δεν κάνει πίσω σε αυτό. Αν όμως καούνε όλα τα γύρω σπίτια τη δική μας αυλή, δεν θα έχει αξία και η δική μας αυλή, αυτά περιβάλλεται από ένα κρανίου τόπο. Ας αφήσουμε λοιπόν τα επιμέρους και ας επικεντρωθούμε στις κοινές παραδοχές και στις κοινές μας αγωνίες, που είναι περισσότερες και σημαντικότερες από αυτά που κατά καιρούς μας έχουν χωρίσει. Υπάρχει χωριό, δηλαδή υπάρχει ακροατήριο, έστω και αν είμαστε σκορποχώροι. Και δικό μας χρέος είναι να συναντηθούμε. Να συναντηθούμε στην πλατεία αυτού του χωριού
και να επανοικιοποιηθούμε το δημόσιο χώρο. Δεν είμαστε όλοι χαλασμένοι και δεν είμαστε όλοι σαν τα μούτρα τους. Υπάρχουν λοιπόν πρόσωπα για να συνομιλήσουμε με βάση κοινές παραδοχές και κοινές αγωνίες. Το είπε και ο Κωνσταντίνος, θέλω να το επαναλάβω γιατί είναι σημαντικό. Η αποστροφή μας για το πολιτικό προσωπικό δεν πρέπει να μας οδηγεί στην αποστροφή της πολιτικής. Ωραία, δεν πάμε να ψηφίσουμε ή ψηφίζουμε μισόκαρδα κάποιον, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε και υποκύπτουμε έτσι στους εκβιασμούς του μικρότερου κακού. Και στο τέλος τι γίνεται, εξακολουθούμε στην πραγματικότητα να είμαστε αόρατοι. Αόρατοι και ανεκπροσώπητοι. Θέλω να πω να μην πετάξουμε με τα απόνερα του πολιτικαντισμού το βρέφος της πολιτικής. Η πολιτική αποκαταβολή των πόλεων είναι ο μόνος τρόπος που έχουμε να ορίσουμε τις ζωές μας και να τις ορίσουμε με όρους αξιοπρέπειας. Γι' αυτό πρέπει να ανακτήσουμε τον πόρο της πολιτικής και όχι να τον εγκαταλείψουμε στην κομματοκρατία που, όπως ξέρετε, κάνει τα θελήματα μικρών και μεγάλων εγχώριων και εξωχώριων εργολάβων. Η Ελλάδα, το ξέρουμε όλοι μας, όσο πάει και λιγοστεύει επί των ημερών μας. Δεν αναφέρομαι στη δημογραφική συρρήκνωση ή στην ανοιχτή πληγή των νέων ανθρώπων που μεταναστεύουν για να κερδίσουν τη ζωή τους. Μεταναστεύουν είναι κωμικό ότι μεταναστεύουν από γερμανικής δικαιοδοσίας αεροδρόμια. Λιγοστεύει λοιπόν η χώρα και γίνεται χώρος. Γίνεται πεδίο βολής που βολτάρουν αλλογενείς και επαγγελματίες ευαίσθητοι κάνουν τους θυρωρούς. Τι θέλω να πω. Ή θα συχτηρίζουμε στο Facebook την κακιά μας τύχη ή θα αναλάβουμε το ιστορικό βάρος που μας έλαχε. Να το αναλάβουμε όμως αυτοπροσώπως και όχι δια την προσώπων. Δεν ξέρω αν περιμένουμε το Μεγαλέξανδρο, το Μαρμαρωμένο Βασιλιά, κάποιο στρατιλάτη τέλος πάντων. Μάλλον θα είμαστε στο τέλος αυτοί που θα κλείσουν την πόρτα και θα έχουμε κλειστεί και εμείς απ' έξω και δεν θα έχουμε και τα κλειδιά της. Οπότε όσο περιμένουμε, νομίζω κάτι πρέπει να κάνουμε. Μίλησα πριν από λίγο για δημόσιο χώρο και για ανακατάληψή του. Αλλά δεν σταματά εκεί η δική μας υποχρέωση. Η δική μας δουλειά είναι η διακονία του δημοσίου συμφέροντος. Η ιδιώτευση και η ιδιωτεία στον τρόπο των Ελλήνων δεν είναι επιλογή, είναι κατάντια. Αν αυτό θέλουμε, ας συνεχίσουμε ο καθένας μόνος του. Εμείς προφανώς απαντήσαμε και είπαμε ότι δεν το θέλουμε αυτό και πήραμε αυτή την πρωτοβουλία. Δηλαδή την αρχική μας άρνηση ακολούθησε μια κατάφαση. Και αυτή η κατάφαση είναι αυτή που μας έφερε εδώ. Η πολιτική πρωτοβουλία δεν είναι μια κίνηση καιροσκοπισμού. Οι περισσότεροι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Αλλά είναι μια χειρονομία ευθύνης. Η ολοκλήρωση ή η συνέχιση τέλος πάντων αυτής της χειρονομίας δεν εξαρτάται από τις καλές προθέσεις τις δικές μας μόνο. Η συνέχιση αυτής της προσπάθειας προϋποθέτει τη μετοχή όλων των υπολείπων. Ο καθένας μας όσο και όπως μπορεί. Εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες, ούτε θέλουμε να γίνουμε επαγγελματίες. Στερούμε χρόνο από τις οικογένειές μας, στερούμε χρόνο από τον οικογενειακό μας προϋπολογισμό για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και δεν το κάνουμε αυτό για να μας πείτε μπράβο, αλλά γιατί θεωρούμε ότι έχουμε μία υποχρέωση απέναντι στις οικογένειές μας και στους συναγωνιστές μας. Κρατάμε μικρό καλάθι. Δεν είναι έννοια μας να μαζέψουμε πολλές υπογραφές. Δεν είναι έννοια μας η μαζικοποίηση. Έννοια μας είναι να δημιουργήσουμε κάτι στέρεο. Θέλω να σας πω και σας το λέω εν τιμή αυτό, δεν το λέω για επικοινωνιακούς λόγους, ότι η ανταπόκριση που είχαμε ιδίως από την επαρχία ήταν πολύ ενθαρρυντική. Ήδη έχουμε προγραμματίσει
3 συναντήσεις σε 3 πόλεις. Γιατί οι άνθρωποι της επαρχίας είναι λιγότερο καχύποπτοι ή επιφυλακτικοί από ό,τι είναι οι άνθρωποι της πόλης. Τελειώνοντας, θέλω να... θα μου επιτρέψετε, είχαμε αρκετές έτσι, νέες υπογραφές φίλων και συναγωνιστών αυτές τις μέρες. Θα ήθελα να μνημονεύσω μόνο μία. Τις υπόλοιπες θα τις δείτε στον ιστότοπο. Μία που εμένα με συγκινεί, γιατί προέρχεται από έναν άνθρωπο το οποίο την έγνοια και την ανιδιοτέλεια τη γνωρίζω και εγώ και πολλοί από εσάς, γιατί υπήρξε δάσκαλος πολλών από εμάς. Ο Χρήστος Γιαναράς, λοιπόν, είναι από τις πρώτες υπογραφές που στηρίζουν την πολιτική πρωτοβουλία. Αυτά τα λίγα από μένα, τα σημαντικά θα σας τα πει καθοδήγηση ο Παγιανόπουλος. Χαρτολογώ που λέει για καθοδήγηση, δεν είναι πάνω σοβαρό. Ναι, ωραία λοιπόν. Είχα ετοιμάσει μια εισήγηση να τη διαβάσω, αλλά ως συνήθως, εντάξει, πολλές φορές εισηγήσεις γράφονται και τις βάζουμε στην άκρη, οπότε επειδή πολλά υπόθηκαν ήδη από τον Κωνσταντίνο και από τον Θεόδωρο, θα πω εγώ 4-5 σημεία που νομίζω ότι αξίζουν τον κόπο να αποθούν για να ανοίξει κουβέντα. Από εσάς μετά. Καταρχήν, εμείς έχουμε μια λογική, λέω κατευθείαν τα πράγματα και γρήγορα για να μην ταλαιπωρώ. Εμείς έχουμε μια λογική και γνωριζόμαστε και μεταξύ μας οι περισσότεροι, έτσι, ότι δεν αρκούν τα λόγια. Δηλαδή όλα αυτά τώρα που θα υποθούν και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, κάποια στιγμή σύντομα πρέπει να γίνουν πρακτικές. Δηλαδή πρέπει να γίνει δοκιμασία επί του πρακτέου. Και όλοι ξέρετε τι σημαίνει αυτό, γιατί όλοι έχουμε περάσει από διαδικασίες κινημάτων και συμμετοχές σε πάρα πολλά πράγματα και στις τοπικές κοινωνίες. Και εδώ έχουμε συναντηθεί όλοι πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλά θέματα, άρα δεν μιλάμε για παρθενογένεια ακριβώς. Θα έλεγα ότι μιλάμε για μια ανανέωση των σχέσεών μας και αξίζει στον κόπο να εμπλουτιστεί με κάποια στοιχεία σημερινής συγκυρίας για να είναι και πιο επικαιρή. Με αυτή την νέα λοιπόν, το πρώτο απ' όλα είναι ότι δεν θέλουμε να βγάλουμε άλλο ένα φιλολογικό μανιφέστο. Καλά είναι, χρήσιμα, τα διαβάζουμε όλοι με αγάπη, θέλουμε όμως να πάμε και λίγο παραπέρα. Θέλουμε δηλαδή να δούμε τι δυνατότητες έχουμε δράσεις μέσα σε αυτό που λέμε κοινωνία. Και όπως ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά, τα παιδεία είναι άπειρα, οι ανάγκες είναι τεράστιες και το δυναμικό που ασχολείται με αυτό που ήδη προείπαν οι δύο συνομιλητές, το δυναμικό που ασχολείται με την πολιτική σήμερα δεν είναι ευάριθμο. Άρα υπάρχει ήδη μια δυσκολία στο πώς θα μπορέσει κάποιος να παρέμβει σε κάποια θέματα και πώς θα πρέπει να μπουν κάποιες προτεραιότητες, δεδομένου ότι το δυναμικό δεν είναι μεγάλο. Συν το γεγονός του κατακαιρμασμού, το οποίο υπάρχει, το οποίο δεν θέλω να αναφερθώ σήμερα, το γνωρίζετε, με ευκολία δεν λύνεται. Λύνεται μόνο από την μια στάση που κρατάει κάποιος, είτε σαν άτομο, είτε σαν συλλογικότητα, είτε σαν πρωτοβουλία, και σιγά σιγά αυτό τον βοηθάει στο να αποκτήσει, ας το πούμε έτσι, μια δυνατότητα εγκύτητας και μια δυνατότητα αξιοπρέπειας. Άρα από αυτή την έννοια μπορεί να πλησιαστεί και από άλλους ανθρώπους που σήμερα μπορεί να σε κοιτάνε δύσπιστα ή να μην σε ξέρουν καν και καλά κάνουν. Άμα δεν σε ξέρουν, δεν σε ξέρουν και όμως ίσως κάποιοι από αυτούς θα σε μάθουν. Λοιπόν, τώρα, το γιατί σήμερα δεν μπορεί να απαντηθεί, γιατί κάποιος μπορεί να πει γιατί σήμερα. Εντάξει, γιατί σήμερα, για τώρα, ποιος μπορεί να πει, μακάρι να γινόταν και χτες. Εν πάση περιπτώσει, την τελευταία περίοδο μετά, καταφέραμε να ξαναβρεθούμε μετά την υπόθεση της πανδημίας που, εν πάση περιπτώσει, ήταν πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες επαφών, λύσεων, σχέσεων μεταξύ μας,
να βρεθούμε κλπ. Σύντο γεγονός, τα πράγματα έχουν οδηγηθεί, αν θέλετε, και σε ένα σημείο το οποίο πρέπει κάποιοι άνθρωποι να απαντήσουν με κάποιο τρόπο διαφορετικό. Δεν θα μπω σε κινδυνολογία, γιατί δεν έχει νόημα. Αλλά η συγκυρία δεν είναι και καλύτερη. Οι απειλές από τη γείτονα είναι καθημερινές. Το κρεσέντο ανεβαίνει. Εδώ χρειάζεται ένα πράγμα πρώτα απ' όλα, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το καλλιεργεί κανείς. Το φρόνημα. Δεν πάει φρόνημα. Το είναι το πρώτο για μένα, το κυρίαρχο. Εδώ υπάρχει μια απειλή καθημερινή. Δηλαδή τι άλλο να σου πούνε. Τι δεν σου έχουν πει μέχρι τώρα. Τα τελευταία δύο χρόνια, τι δεν σου έχουν πει. Τα πάντα. Από αρχής γενομένης του, ας το πούμε αρχής γενομένης. Τέλος πάντων, ας πούμε το πιάσουμε πρόσφατα το 19 με το τουρκολιβικό, μάλλον το πιάσουμε από τις γκρίζες ζώνες, από τα Ήμια, τουρκολιβικό, εντάξει, αποστρατικοποιημένα τα νησιά κλπ. Φτάνουμε σήμερα λοιπόν ότι το μισό Αιγαίο το διεκδικεί ως γαλάζια πατρίδα η γειτονική Τουρκία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο είναι μεγάλης έκτασης επέμβαση, αν θέλετε. Σε αυτή την επέμβαση, όχι απλώς δεν αναπτύσσεται ένα φρόνημα που θα έπρεπε να αναπτύσσεται την ελληνική πολιτεία, γιατί εν πάση περιπτώσει η ελληνική πολιτεία μπορεί και να μην μπορεί να το κάνει, εν πάση περιπτώσει δεν αναπτύσσεται πάρα πολλές δυνάμεις, αλλά έχουμε και το ύποπτο, και συγγνώμη τώρα, γιατί εγώ δεν είμαι και τη σχολή των συνωμοσιολόγων και τα ψάχνω αρκετά, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε και το θέμα ότι κάποια όπλα που φεύγουν από εδώ να πάνε κάπου αλλού, φεύγουν από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Και να ρωτάτε κανείς, σε τέτοια εποχή που μέσα σε κάθε μέρα σου λένε ότι αυτό είναι δικό μου, εκείνο το αφισβητώ, εκείνο το θέλω, το άλλο δεν μου αρέσει, αυτό, αντί για ενδυνάμωση, έχουμε και αποδυνάμωση. Ερώτημα το οποίο είναι καθοριστικό για τις μέρες μας αυτό, και υποθέτω ότι θα έπρεπε να απασχολεί πιο σοβαρά τις υπάρξεις πολιτικές ηγεσίες της χώρας. Φέρω αυτό το παράδειγμα, όχι για να, επειδή είναι το πιο πρόσφατο. Αλλά βέβαια την πολιτική τους επάρκεια τη ζήσαμε στην προηγούμενη φάση ακριβώς, γιατί όλοι εδώ πέρα, όπως θυμάμαι, οι περισσότεροι είχαμε συμμετάσχει στην υπόθεση του, στην υπόθεση Μακεδονίας, με την Επιτροπή για το Δημοψήφισμα για τη Μακεδονία και άλλα, τα συλλαλητήρια κλπ. Και είδαμε με τι ευκολία, με τη συμφωνία του Πρεσπών, με τι ευκολία παραχωρήθηκαν πράγματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες ήταν αδιανόητα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η συνέχεια των πολιτικών ελίτ είναι όλο και είναι στην ίδια κλωστή και όλο και χειροτερεύει. Και αυτό το πράγμα όσο χειροτερεύει τόσο θα δυσκολεύει τη θέση μας. Δηλαδή, για να πάμε στο επόμενο, όσο πιο πολύ η χώρα θα μπαίνει σε εξάρτηση, όσο πιο πολύ η χώρα θα γίνεται υποτελής, όσο δηλαδή η χώρα θα έχει μια μονομερή προσάρτηση προς τη ΣΥΠΑ, τον ΝΑΤΟ, τις Βρυξέλλες και μια σταθερή, ας το πούμε, υποτέλεια, δηλαδή του yes men που θα λέγαμε παλιά, τόσο πιο πολύ θα συρρυκνώνεται η δυνατότητα της χώρας να μπορέσει κάποια στιγμή να αντισταθεί. Και τόσο πιο πολύ θα συρρυκνώνεται και όποια δημοκρατία έχουμε, την οποία αξίζει τον κόπο να την περασπιζόμαστε και όσο σας φαίνεται περίεργο, διότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε. Γιατί άμα δεν έχουμε ούτε αυτή τη συρρυκνωμένη δημοκρατία να καταφέρουμε κάπως να τη διευρύνουμε, κάπως να την στηρίξουμε με την καλή εννοώ, όχι να, δηλαδή κάπως να έχουμε μια πολιτεία δημοκρατική, τα υπόλοιπα είναι πολιτείες άλλου τύπου οι οποίες δεν μας αφορούν και δεν πρέπει να ξαναζήσουμε. Με αυτή λοιπόν την έννοια, με αυτά τα δύο-τρία σημεία που εντόπισα, και εδώ πάρα, μπορεί να μιλάμε πάρα πολλές ώρες, αλλά για να μπορέσουμε να κάνουμε μια κουβέντα και μεταξύ μας και να εντοπίσει ο καθένας αυτά που θεωρεί πιο ας πούμε επίγοντα, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι εδώ η Ελλάδα έχει μια ιδιομορφία που έχουν και άλλες περιφερειακές χώρες. Αλλά λέω τώρα για την Ελλάδα, μια και μιλά για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα το εθνικό θέμα είναι δεμένο με το κοινωνικό. Και το κοινωνικό είναι δεμένο με το εθνικό. Πράγμα που δεν ισχύει σε πλούσιες χώρες του Βορρά ή σε άλλες χώρες. Εδώ ισχύει αυτό. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν μπορείς, ας το πούμε,
να έχεις εθνική ανεξαρτησία αν δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη και ανάποδα τι να την κάνεις την κοινωνική δικαιοσύνη αν δεν ζεις ελεύθερος, ανεξάρτητος σε μια δημοκρατία. Και τι δημοκρατία είναι αυτή αν δεν υπάρχει λαϊκή κυριαρχία. Άρα εδώ υπάρχει μια σχέση που δεν πρέπει να ξεχνάμε και είναι αυτή η σχέση που έχει στηρίξει αποφασιστικά, εγώ νομίζω, όλες τις προτάσεις και όλα τα κινήματα που γεννηθήκανε τα τελευταία πιο από 50 χρόνια. Που στηρίζει δηλαδή στον ακρογωνιαίο λίθο ερμηνείας του πράγματος. Τα υπόλοιπα είναι μεταπρακτικά. Αυτά που ακούγονται τα φρικτά, εδώ και είναι μεταπρακτικά. Να πούμε ότι ξέρω εγώ πρώτα δημιουργήθηκε κράτος το 1821 και μετά δημιουργήθηκε το έθνος. Αν είσαι τώρα τα πράγματα, δηλαδή δεν αξίζει το κόπο και να απαντήσει κανείς. Και άνθρωποι που τα λέγανε αυτά έχουν κάνει υπουργοί, έχουν κάνει καθοδηγήσεις, έχουν κάνει επίθαρα πράγματα. Δηλαδή αγνοούν, ας πούμε, και για ποιους μιλάνε τελικά. Φαντάζεσαι δηλαδή κάποιο να σου πει ότι οι Έλληνες, ας πούμε, γεννήθηκαν μετά το 1821 και ανεβάζει τα γέλια. Δηλαδή, τι, ακριβώς στο σχολείο τι διάβαζες. Δεν έχω καταλάβει. Ίσως μόνο μας κοπάνα, υποθέτω. Και πάει με τίποτα άλλο από το σπίτι, δεν άκουσες κάτι, τι, να σου ξέρω εγώ. Τόσοι πολιτισμοί, τόσους αιώνες, τόσα πράγματα. Τίποτα δεν άκουσες για τη γλώσσα αυτή. Λοιπόν, θέλω να πω, όλα τα άλλα είναι μεταπρακτικά. Και πραγματικά σου δημιουργούν μια απορία, αλλά απ' την άλλη σου δημιουργούν και μια δυνατότητα. Και σου δίνουν και μια ικανοποίηση και σου δίνουν και μια δύναμη να παρέμβεις. Γιατί στηρίζεσαι σε πράγματα υπαρκτά. Στηρίζεσαι σε πράγματα που μπορούν να αποδειχτούν σε ελάχιστα κλάσματα δευτερολέπτου. Άρα μπορείς να παρέμβεις αν θέλεις και καλά θα κάνεις να παρέμβεις, διότι όλο αυτό το πράγμα της παρέτησης έχει οδηγήσει εδώ που έχει οδηγήσει και δεν ξέρει κανείς από πού να ξεκινήσει και τι να πρωτοπιάσει. Υπόθηκαν ήδη πράγματα λίγα για τον τουρισμό. Εγώ στη μόνη βαριά βιομηχανία που θα συμφωνούσα και το λέω ευθέως θα ήταν να ξαναγίνει πολεμική βιομηχανία στην Ελλάδα. Σε αυτή τη βαριά βιομηχανία θα συμφωνούσα λόγω των συνθήκων. Λόγω των κινδύνων περνάει η χώρα. Στις υπόλοιπες συμφωνώ ότι μπορούν κάλλιστα να βρεθούν αναλυτικές λύσεις προκειμένου η ελληνική νεολαία να μην φεύγει και να μην δημιουργεί υπεραξία στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία και παλιότερα στο Βέλγιο κλπ. Θα ήταν προτιμότερο να δημιουργείται υπεραξία εδώ και να παραμένει εδώ προκειμένου η χώρα να μπορέσει να μπει ξανά σε μια τροχιά ανάπτυξης αν καταφέρει και εφόσον καταφέρει να βρει μια λύση με τα χρέη τα οποία μας έχουν επιβάλει και τα οποία μας καρτάνε δέσμιους του παρόντος αλλά και του μέλλοντος του ορατού, τουλάχιστον για μένα που είμαι μεγάλος ηλικία, το χρέος είναι μπροστά μου συνεχώς. Άρα χρειάζεται μια άλλη προσέγγιση, αλλά θα σας παρακαλέσω, χρειάζεται μια άλλη βούληση. Γιατί όλα αυτά που λέμε, ναι, ωραία, αλλά χρειάζεται μια βούληση τώρα εδώ. Εδώ πρέπει η βουλησιαρχία, δυστυχώς, αυθαιρετώ τώρα, πρέπει να γίνει έντονη. Δηλαδή πρέπει να πάρθει μια απόφαση ότι ναι, ναι, θα το κάνουμε. Ναι, θα το κάνουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, μετά το ναι θα το κάνουμε, το τι θα κάνουμε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να απαντήσει κανένας. Ποιος μπορεί να απαντήσει ότι θα κάνουμε. Αυτό είναι θέμα συγκυρίας, δυνατοτήτων, δυνάμεων που συστρατεύονται, που θέλουν να έρθουν, να συνοηθούμε, να πάμε παραπέρα. Δεν μπορεί κανείς να απαντήσει ότι θα κάνουμε. Το θέμα είναι όμως ότι εμείς θέλουμε να το κάνουμε. Και αυτό πρέπει να είναι σαφές. Δηλαδή εδώ τώρα δεν ήρθαμε να σας πω γεια στις καλά παιδιά που είμαστε όλοι εδώ, αυτό το ξέρουμε. Εντάξει, είμαστε τα καλύτερα παιδιά, μπράβο μας. Okay, λοιπόν, το θέμα είναι θέλουμε να κάνουμε κάτι που να έχει ένα νόημα. Να νοηματοδοτήσουμε κάτι. Να το πάρουν και άλλοι λίγοι που λείπουν σήμερα και μεθαύριο και άλλοι ακόμα παραλίγοι. Εγώ νομίζω ότι αυτό το θέμα μας ταλανίζει πάρα πολύ καιρό. Από εδώ υπάρχουν άνθρωποι που έχουμε περάσει από πολλές διαδικασίες και προηγούμενες και πάρα προηγούμενες και γνωριζόμαστε και δεν είμαστε διατεθειμένοι να πούμε ότι εντάξει τι να κάνουμε, δεν γίνεται τίποτα. Όχι, γίνεται. Πώς δεν γίνεται, γίνεται. Λίγα, λίγα, αλλά γίνεται. Και με αυτό λοιπόν θα σταματήσω για να πάρετε το λόγο εσείς
Και θα ήθελα να κρατήσει αυτό που σας είπα στο τέλος, ότι γίνεται. Ναι, ευχαριστώ πολύ.